Get shit on. Έτσι. Έτσι. Θα μου χαλάσει εμένα τον ύπνο. Μη κάνεις μάλα. Νομίζω θα μου χαλάσει εμένα τον ύπνο να βγω θολώσει σχοινή. One day out. Μετά τη μάχη που είδατε τη χθεσινή το βράδυ με την κατσαρίδα, νικήσαμε. Τα καταφέραμε. Πήγα να κοιμηθώ χθες, είδατε τελευταίο πλανάκι με ξύζι βάς και μου λέει ο Κώστας πιες μαγνήσιο για τις κράμπες κι άλλο. Πάω στην κουζίνα και βλέπω μια κατσαρίδα τέτοια να περπατάει πάνω στους πάγκους της κουζίνας μου. Ανατριχιάζω που το λέω. Φρικάρω, πετάω όλα τα πράγματα από κάτω έξω, την κυνηγούσα λίγο, την έχασα. Βρήκα ένα σπρέι εδώ στο σπίτι, ψέκασα και αγχωνόμουν γιατί λέω ρε φίλε, νίσταζα τόσο πολύ χθες, με πιάσε απότομη πνηλία, λες και μου ρίξε κάποιος Ινδιάνος βελάκι, μπαπ. Και από την Ατάνθρακα λογικά. Και μου λέει η μάνα μου πες εκεί μίσους και τέτοια. Κάθομαι εγώ, βγάζω τα μπολ τα οποία, γιατί είχα τα πλημμένα μου τα οποία τα ωραία. Λέω, άστο μην έχει περπατήσει πάνω. Τα έχω βγάλει όλα, τα έχω βάλει σε μια κούτα για να τα πλύνω την άλλη μέρα. Μου έπεσε ένα ποτήρι νερό κάτω, σκούπιζε, είχα τρελά νεύρα. Και ξαπλώνω και λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, λέω, άντας πάλι μια φορά τουαλέτα, μην ξυπνήσω για να κοιμηθώ όσο πιο καλά γίνεται. Και τη βλέπω, μάγκες, να έχει πάει να αυτοκτονήσει μέσα εκεί που την είδατε, ανάποδα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η ίδια και δεν έχει παρέα. Τόσα χρόνια σε αυτό το σπίτι, πρώτη φορά βλέπω κατσαρίδα. Δεν είναι ότι τις φοβάμαι, ρε φίλε, αλλά κουνιούνται πάρα πολύ γρήγορα. Υπερβολικά γρήγορα. Και δεν θέλω να περπατήσει κύριο στο φαγητό μου. Δεν είναι ότι δεν θέλω να περπατάει στους πάγκους μου. Αν ήταν στο πάτωμα, δεν θα με νοιάζει, αλλά την είδα πάνω στον πάγκο. Και φρίκαρα. Anyway, πρώτο γεύμα σήμερα. Έστειλα check-in στο Κώστα. Μου λέει body weight σήμερα 70,6. Έστειλα check-in στον Κώστα. Μου λέει κάνε 15 push-ups. Κάνω 15 push-ups. Πόσο pump είχες? Και για 15 push-ups είχα καλό pump. Δηλαδή με 15 push-ups δεν ξέρω να είχα τέτοιο pump. Οπότε οδεύουμε καλά, πάμε καλά. Θα είναι τα ίδια γεύματα, απλά θα, με χθες, αυτά που είδατε, απλά θα είναι λίγο πιο χαμηλά. Θα δείτε, έχουν αλλάξει πολύ λίγα πραγματάκια. Θα σας τα δείξω στα γρήγορα, δεν νομίζω να σας τα πω, εντάξει, γιατί θα είναι όλο ίδιο βίντεο με χθες. Εδώ έχουμε 80 γραμμάρια ρύζι, 120 κότα και 20 γραμμάρια χουρμάδες για να πάω τουαλέτα, γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να πάω τουαλέτα, αλλά δεν μπορώ, καταλαβαίνετε αυτό το feeling. Στο check-in ήμουν καλός. Μπορώ να δω αυτή τη διαφορά, λίγο πιο μπαλαρισμένος στους ώμους, λίγο τα πόδια μου γράφουν καλύτερα, η κοιλιά μου είναι on point. Ξύπνησα λίγο κουρασμένος γιατί κοιμήθηκα λίγο. Ξυπνάω αυτόματα, τόσο γερό wired ο εγκέφαλός μου στο να ξυπνάω τόσο νωρίς να κάνω όλη αυτή τη ρουτίνα. Πάμε να κοιμηθώ λίγο αργά. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να κοιμηθώ λίγο το μεσημέρι, θα δούμε. Έχω να πάω να πάρω τις πινακίδες επιτέλους και άλλες μερικές μυστικές δουλειές. Περιμένω το επόμενο γεύμα που θα έχει και λάδι. Κλείνω τώρα για να δείτε εσείς το βιντεάκι που είδατε χθες. Γιατί δεν είναι ότι ξυπνάω και πάω για κάρντιο και το κάνω edit. Τώρα πρέπει να το κάνω edit εδώ που κάθομαι. Οπότε ναι, λέτε να ξαναξεκινήσω κάρντιο. Αυτά και τα λέμε σε λίγο. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Έχει έρθει ο ακριβώς JSW, πώς το έχεις στο Instagram? JSW με κάτι κάτω τελίτσες. Και έχεις τελειώσει, έχεις κάνει πρακτική σου τη τροφολογία? Έχω κάνει πρακτική οδροφολογία, έχω κάνει διαπίστευση Isaac στην ανθρωπομέτρηση. Okay. Ουσιαστικά αυτό ο διατροφολόγος, ανθρωπομετρητής. Και είχε τύχει και με είχε μετρήσει. Τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο ήταν που ήμουν σχεδόν peak bulk 86-87 κιλά εκεί. Με έχει δει full bear mood και με βλέπει τώρα που είμαι peak cut 70 κιλά ξέρω εγώ. Και θα κάνουμε τις μετρήσεις που είχαμε κάνει και τότε. Όχι όλες. Όχι όλες. Θα κάνουμε αυτές που έχουν ουσία τώρα. Ναι.
Γιατί τότε είχαμε κάνει, ας πούμε, άνοιγμα χεριών, είχαμε κάνει ύψος, που δεν αλλάζουν αυτά. Ναι. Θα κάνουμε τώρα ουσιαστικά τις δερματικές πτυχές, οι οποίες είναι 8. Τέλεια. Θα κάνουμε τις περιφέρειες βραχίων χαλαρό και σφιγμένο. Θα ναι. κάνουμε περιφέρεια μυρού, περιφέρεια γαστροκνήμιου, μέση ισχύα γλουτή. Σούπερ. Και αυτά βασικά. Και θα συγκρίνουμε τις τιμές και ό,τι άλλο προκύψει. Okay. Θα βγάλουμε και ένα τυπικό νούμερο σε μπόλφατα αργότερα όταν ναι. δούμε τις μετρήσεις, αλλά κυρίως αυτό, εάν έχει συγκριθεί με τον ίδιο τρόπο πριν και μετά, έχεις το ναι. πιο accurate αποτέλεσμα που μπορείς να έχεις, ναι. έτσι. Προφανώς υπάρχουν αποκλήσεις. Ωραία, let's go. Και επίσης, η μέθοδος αυτή δερματοπτυχομέτρηση είναι νούμερο ένα για αθλητές. Δεν υπάρχει okay. πιο accurate, γιατί είναι hands-on. Για τον DEXA τι γνώμη έχεις? Καλό είναι τον DEXA, είναι πρότυπη μέθοδος σε πολλές μετρήσεις. Αλλά χρειάζεται ένα πρωτόκολλο, έχει σοβαρές ενδοδιακυμάνσεις. Ενώ αυτό το δεν χρειάζεται πρωτόκολλο, είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο βολικό. Και ουσιαστικά η ενδοδιακύμανση έχει να κάνει μόνο με ακραίες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή τώρα άμα είχα μετρήσει στους πλην 5 βαθμούς που το δέρμα σου ήταν τσίτα και σε μετρούσα και στους 45 βαθμούς που θα ήσουν λίγο πιο χαλαρός όπως και να έχει, θα υπήρχε μια περίπτωση να κάνουμε λάθος για αυτό το λόγο. Okay. Τώρα που έχουμε φυσιολογικές συνθήκες, που έχουμε ας πούμε το... Τη ζέστη. Τη ζέστη είναι... Α, είναι φυσιολογική, δεν είναι ότι θα λιώσουμε. Okay. Είμαστε πάρα πολύ in line με την προηγούμενη μέτρηση, οπότε... Perfect. Λοιπόν, έχεις ζυγιστεί σήμερα? Ναι. Πόσο είσαι? 70,6. 70? Ωραία, είσαι 16 κιλά κάτω από την προηγούμενη φορά. Ωραία. 86,5 ήσαν την προηγούμενη. Ωραία, οπότε. Την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε τίποτα εδώ πέρα να βγώσω το δάχτυλό μου να βρω τον υπερλαγόνιο, ναι. την κορυφή, ώστε να πάρω μέτρηση. Big bulk, υπερλαγόνιος, high breast. Ναι. Ειδικά εγώ εκεί κρατάω πολύ πολύ. Και ας πούμε τώρα εδώ πέρα μια πάρα πολύ ωραία πτυχή. Έχουμε να φύγουν, γιατί υπογόνισα. Ναι. Έξι, με ένα μωρομάτι λες σε κομπλέ. Και πάμε για την Κυλιακή. Μια χαρά. Δεν πατάω. Όχι, όλα χαλαρά. Απλά θυμάμαι και η Κυλιακή ήταν πολύ δύσκολη. Ναι. Ο κορμός έχει τελειώσει. Πάμε να κάτσουμε. Βρες παχύ σημείο στο ξεκνήμι. Δεν υπάρχει. Παχύ εννοώ το πιο... τη μεγαλύτερη περιφέρεια. Κι εγώ αυτό εννοώ. Darkness. Είναι εδώ, στο 36. Νομίζω ένα παχύ. Παίρνουμε το μέσο του μυρού και το μέσο του βραχίων, γιατί από εκεί παίρνουμε και πτυχές και παίρνουμε και την περιφέρεια. Και αυτό ουσιαστικά μπορεί να μας βγάλει μετά στα αποτελέσματα τη διορθωμένη περιφέρεια και να υπολογίσει έτσι τη μυϊκή μάζα. Ναι, κατάλαβα. Μαζί και με αυτή τη μέτρηση και μαζί μετά με το flex που θα κάνουμε. Στο ότι χαλαρός βραχίωνας και flex, flex βραχίωνας. Και αυτό είναι σημαντικό να δούμε αν από τότε μέχρι τώρα έχει διαφορά στη μυϊκή μάζα. Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 15, έτσι. Yes. Οπότε κάνουμε μία φορά τις πτυχές. Θα πάμε στις περιφέρειες να χαλαρώσει το δέρμα. Γιατί αν κάνουμε, περάσουμε τις πτυχές και τις ξαναπεράσουμε, θα έχουμε μια διακύμανση. Στο τσιμπάω το δέρμα 2-3 φορές, έχει μια πίεση. Δεν έχει τόσο νόημα. Ωραία. Οπότε γύρνα να ξεκινήσουμε από τρικέφαλο. 4,8. Πρέπει να τα γράφουμε για να τα ξεχάσουμε. Θες να το. Ναι. Την προηγούμενη φορά, έτσι όπως θυμάμαι, ήσουν γύρω στο 13. Τι λες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό σου λέω... Αμα είμαι τότε 13, μπρο. Τώρα θα είμαι 2. Πιο χαμηλή μέτρηση που έχω πάρει, 1,8. 6. Πάμε να πάρουμε και τον υπερλαγόνιο. 4,6, 6 και 4,6. Το πιο χαμηλό σε κοιλιά είναι η πλάγη μου, πιστεύω. Είναι αρκετά χαμηλές οι τιμές, δηλαδή
6,6. Την προηγούμενη φορά αυτό ήταν το διπλάσιο. Και επίσης για να λέμε το στραβό το δίκαιο δεν πιανόταν. Ναι. Οπότε... ήταν σκληρό. Ναι, οπότε θα... όταν δεν μπορείς να πιάσεις τη γυλιά σου, ναι. Είναι το πότφατ, φίλε, είναι... εντάξει, είναι πολύ... ξέρεις, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Είναι... υπάρχουν δύο κάθισε. Έξω-έξω να μετρήσουμε μυρό. Υπάρχουν δύο είδη λιπόδουσης του. Τα άτομα, ας πούμε, που έχουν έτσι αυτό το σκληρό σαν και σένα, έχουν το κίτρινο λιπόδιστο. Mm. Θεός λιπόδιστο, μπορεί να το έχεις ακούσει, καφέ, κίτρινο. Λοιπόν, 8,8 και σήκω. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με αυτό το λιπόδιστο είναι ότι είναι πολύ thick, πολύ συσσωματωμένο και δεν επιτρέπει αυτό το δέρμα, το τσιγαρόχαρτο. Ναι, ναι. Δηλαδή, π.χ. ο Τουρλιώτης έχει αυτού του τύπου body fat, το τσιγαρό, το εδώ. Ναι. Εμένα πάντα το δέρμα μου ήταν πιο thick. Οπότε ναι. Περιμένω πώς και πώς στις περιφέρειες, γιατί είναι ήρθε αλήθεια τώρα. Ναι, η αλήθεια, το πιο σημαντικό. Ναι. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα χαλαρά στο βραχίωνο. Να τσεκάω κάτι λίγο. Σαφώς θα είναι χαμηλότερη, έτσι. Ναι, προφανώς. Απλά το θέμα είναι να δούμε μετά στη σύγκριση. Την αναλογία. Την αναλογία. Ότι δεν έπεσε με οική μάζα και ότι έχασε, ας πούμε, μόνο υγρά, λίπος και λοιπά. Ναι, ναι. Λοιπόν, η περιφέρεια τώρα εδώ πέρα είναι 31 και 8. Ήταν, εντάξει, νομίζω ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερη την προηγούμενη φορά. Ναι. Αρκετά μεγαλύτερη. Θα τα κοιτάξουμε μετά στο τέλος. Αφού κατά πάρα πολύ body fat στα χέρια γενικά. Δηλαδή τώρα έχω γραμμώσει τόσο και τα χέρια μου δεν έχουν βγάλει σκληράδα. Οπότε ήταν πολύ λίγο. Ήρθε η ώρα για... bicep. Ναι, αλλά όχι έτσι. Α, για πες. 90-90. Κλειστό εδώ. Χαλαρός για ερώτηση. Λοιπόν, 1, 2, πάμε. Πάτα, 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 μπρο, πάτα, πάτα. Ωραίος, εντάξει. 35 και 3. Σημαντική διαφορά. Πόσο ήταν? Είναι 3,5 εκατοστά περίπου. Εντάξει. 35 και 3. Λοιπόν, τα fun stuff τελειώσανε. Μέση τώρα. Αριστερό. Θες να το κάνω τώρα, έλα. Πάτα, 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 πάτα. Εντάξει. Πόσο. Είναι 0,3 μεγαλύτερο. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι κανένας με ίδια ακριβώς χέρια. Ναι, ρε, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο. Όχι, ρε, εντάξει, έχεις και ίδιο σχήμα δικέφαλα. Εντάξει. Είναι διαφορετικό το σχήμα. Άμα... στα τρικέφαλα κυρίως. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Άμα πικάρει το ένα και το άλλο δεν πικάρει. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα κοιλιακή και βγάλε τα όλα. Μη σφιχτείς, απλά χαλάρωση. Χαλάρωση. Λοιπόν, 74. 89. Γιατί φοράς και το τέτοιο. 54. Και το γαστροκνήμιο. 35. Πάντως, με το μάτι, ρε φίλε, την πρώτη φορά δεν ήμουν 13. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν κάνω καθόλου... δεν δίνω βάση στα... στο νούμερο στο τέλος. Ναι. Βάζεις, ουσιαστικά εσύ βάζεις πόση διαφορά έχει το... η αναλογία, ξέρω εγώ, ώστε να δεις και τη μυϊκή μάζα. Ναι. Που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Το νούμερο, εντάξει. Αυτές οι εξισώσεις έχουν βγει και χρησιμοποιούν ορισμένα σημεία. Αυτές που χρησιμοποιούν, ας πούμε, αυτή που είχα βάλει εγώ και σε είχε βγάλει και γύρω στο 13, λέγεται Faulkner. Και υποτίθεται είναι η πιο gold standard για αθλητές. Ωραία. Αν ας πούμε αυτή η μέθοδος 6,8 το ίδιο. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Μόνο ένα λάθος είχαμε.
είναι το gold standard, για μένα είναι λάθος, γιατί ούτε εγώ νομίζω ότι ήσουν 13, αλλά όσο και να μέτρησα, έβγαζε φοβερά αποτελέσματα. Και, δεν, και από εκεί και ύστερα εγώ λέω, εντάξει, γάμισε το, μόνο διαφορά. Σε μέτρησα τώρα, σε ένα μήνα να δούμε τι διαφορά έχεις. Ακριβώς, ναι. Στα κιλά, στις περιφέρειες, και αυτό ας πούμε είναι το πιο... Συμφωνώ φουλ με αυτό, ναι. Και αυτό είναι το πιο hands-on και είναι το πιο που βλέπουμε όντως. Δηλαδή τώρα να σου πω ένα ποσοστό, γιατί... Ναι, να κάνει μια φορά και να μου πεις ένα νούμερο, ναι. Δεν έχει νόημα. Πρέπει να το δεις το πριν και το μετά. Αυτό, ναι, γιατί άμα ήσουν τώρα 86 κιλά και είχες body fat 13, μπορεί και τώρα ας πούμε να είσαι 13, αλλά είσαι 70 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάει ποσοστικό. Ναι, άλλο να πούμε κιλά υποδόριου λίπους και να πούμε ότι έχασες τόσα κιλά υποδόριου λίπους, αυτό έχει νόημα. Τώρα, ας μην μπορείς να είσαι πολύ ρεαλιστικά στο ίδιο ποσοστό λίπους. Ναι. Ποσοστό. Γιατί πάει επί τα κιλά σου. Mm. Οπότε εντάξει. Okay. Οπότε έχουμε όλες τις μετρήσεις. Τα έχουμε κάνει όλα, ναι. Okay. Όποτε μπορείς. Βγάλε το νούμερο για να το βάλω στο βίντεο. Το βγάλω. Ναι. Και... Αύριο. Ναι, αύριο, εντάξει, άρεξε. Ο βραχίωνας. Ο βραχίωνας, λοιπόν, τον Ιανουάριο κάποια στιγμή, ήταν σε χαλαρό 36 εκατοστά και σε flex 38,2. Mm-hmm. Δηλαδή 2,2 εκατοστά διαφορά. Ναι. Αυτό μετράει μόνο το δικέφαλο, γι' αυτό επιλέγουμε αυτή τη θέση και δεν επιλέγουμε πλάγιο ή κάτι για να μετράμε και τρικέφαλο. Για λόγους θεωρητικούς. Ναι. Τέλος πάντων και τώρα, ο βραχίωνας χαλαρώνει 31,8, δηλαδή 4, κάτι εκατοστά κάτω, και το flex είναι 35,3. Δηλαδή, στη διαφορά, έχεις μεγαλύτερο flex τώρα. Mm. Δηλαδή, έχεις μικρότερο βραχίωνα, αλλά μεγαλύτερο flex. Αυτό, ας πούμε, εμένα με οδηγεί στο να συμπεράνω ότι δεν χάθηκε μυϊκή μάζα. Okay. Ή ότι χάθηκε λίγη μυϊκή μάζα, διατηρήθηκε, ή ότι, ας πούμε, μπορεί και να χτίζεις κιόλας. Επίσης, δεν έχω και full glycogen ακόμα, οπότε θα είναι εγώ μεγαλύτερο. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι καλύτερο, γιατί τώρα, ας πούμε, μετράμε το ρο. Ναι, ναι. Τέλεια. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί, ας πούμε, άμα είχες τώρα 31,8 και στο flex ήσουν στο 33, ναι. Δηλαδή, όμοια διαφορά. Είπα να πει ότι θα έχεις χάσει τέτοιο. Ναι. Ενώ τώρα είναι εκ πρώτης όψης τουλάχιστον πολύ θετική, okay. Πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Ναι. Και στη μέση και στους γλουτούς έχει σοβαρή διαφορά. Πόσο? Η μέση ήταν 88, τώρα είναι 74. 15 εκατοστά κάτω. Είναι σοβαρό αυτό. Τα ισχύα ήταν 101, τώρα είναι 89. Η γλουτή δηλαδή. Μυρός ήταν 59, τώρα 54. Αλλά με πτυχή 8,8 τώρα και με 17 πριν. Body fat πολύ. Αυτό εκεί μας ναι. Οδηγεί αυτό. Ναι, okay. Και η γάμπα ήταν εντάξει, 37 και 8, τώρα είναι 35, μικρή διαφορά, εντάξει. Ναι. Αλλά η πτυχή της γάμπας πάλι, ότι φαίνεται να μην έχει χάσει μυϊκή μάζα, που είναι πάρα ναι. Πολύ θετικό. Είχες 13,2. Στο πρέπει έκανα γάμπη. Στο πρέπει. Ναι. Και τώρα ας πούμε είσαι στο 6,8. Mm. Είναι 7 κάτω. Ναι, ναι, οκ. Ακόμα και σε αυτά είναι η μέτρηση. Thank you, Jay. Θα βάλω το Insta του στο description. Όποιος θέλει μπορεί να του στείλει μήνυμα για να του κάνει μέτρηση ή για να τον αναλάβει με διατροφή προφανώς. Όποιος θέλει, ναι, ενδιαφέρεται. Για να χάσει βάρος, να κερδίσει μυς, κουλουπού, κουλουπού. Εσύ τι προπόνηση κάνεις γενικά? Εγώ καλλιστενική κάνω. Καλλιστενική. Και λίγο προς το κατακόρυφο balance και τέτοια. Εκεί κινούμε. Okay, okay. Αυτό. Καλό. Λοιπόν, αυτά. Thank you again. Και περιμένω να μου στείλεις και το νούμερο έτσι για να το πω στο βίντεο. Να το τελειώσουμε. Αυτά. Και εδώ μέσα, μάγκες, βρίσκεται το cheat που θα φάω ακριβώς μετά τους αγώνες. Oh my god, παιδιά. Που βρεβάς. Επιτέλους τα μπισκότα. Μπισκοτάκια. Έγινε αλήθεια το feed μέχρι και το δικό μου στο Instagram γέμισε με μπισκότα. Οπότε ναι. Έχουμε super. Οπότε ναι guys, όσοι κάνατε stick around μέχρι το τέλος, ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο βίντεο του την μέρα του αγώνα κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει στο άλλο κανάλι. Απλά προφανώς θα πάρει χρόνο γιατί θέλω να γίνει edit, θέλω να είναι σαν ταινία.
Θα έχω βιντεογράφο μαζί. Σε ευχαριστώ όλους που μείνατε και βλέπατε τα βίντεο, που στηρίζατε. Θα λέμε στις διακοπές. Αύριο είναι το show day, war. Θα το ευχαριστηθώ και τα λέμε σύντομα. Bye.